Λοιπόν, μαζί μας ο φοιτητής Μάξιμος Τσιμόπουλος. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Πώς είναι το κλίμα και τι ευελπιστείτε μέσα από αυτές τις εκλογές? Ωραία. Σήμερα είναι 16 Μαΐου. Είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπως αποφασίστηκε από ένα συμβούλιο που γίνεται από τις μεγάλες παρατάξεις στην Αθήνα. Δυστυχώς ο σύλλογός μας αποφάσισε να κάνει τη μέρα που μας πρότειναν και να μην αποφασίσουμε από μόνοι μας τη μέρα. Είναι λίγο περίεργα λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Δεδομένου ότι τώρα, ας πούμε, πηγαίνουμε για δεύτερες εκλογές, ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η κυβέρνηση και είμαστε στις φοιτητικές εκλογές. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο είναι ξεκάθαρο το τι θα ψηφιστεί. Οι φοιτητές ελπίζουμε να κάνουν μια κίνηση, να χτυπήσουν μια γερή γροθιά στο κατεστημένο των παρατάξεων που τόσα χρόνια κρατάνε ανενεργό το φοιτητικό κίνημα και αδρανές. Και να ξεκινήσουν να ασχολούνται από μόνοι τους, να αγωνίζονται και να αγωνιστούμε όλοι μαζί, να αυτοοργανωθούμε. Με σκοπό να ρίξουμε το κατεστημένο, το σάβιο το οποίο βρίσκεται από πάνω μας. Να ρωτήσω κάτι. Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει μεταξύ των καθαρά πολιτικών παρατάξεων, κάποιων ανεξάρτητων και κάποιων αριστερών οργανώσεων. Ναι. Τι ακριβώς είναι το σωστό για την νεολαία, τη δική σας άποψη? Ωραία. Καταρχάς πιστεύω ότι ο φοιτητής δεν έχει πολλές επιλογές αρχικά. Δεδομένου ότι κατεβαίνουν μόνο 4 ψηφοδέλτια, δεν έχει πολλές επιλογές. Κατά δεύτερον, οι δύο μεγάλες παρατάξεις, ΠΑΣΠ και ΔΑΠ, είναι απλά φυτώρια των μεγάλων κομμάτων. Δεν έχουν καμία πολιτική δράση στο πανεπιστήμιο, είναι τελείως απολυτικοί, έχουν καταδείξει απλά εταιρείες που διοργανώνουν πάρτι και εκδρομές. Με σκοπό όλοι αυτοί κάποια στιγμή να ενταχθούν στο σύστημα και να καταστήλουν το λαϊκό κίνημα από τη θέση τους, είτε είναι δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, είτε είναι πολιτικοί κάποιοι από αυτούς που θέλουν να γίνουν. Είναι λέρα για το πανεπιστήμιο, είναι κατάδια, είναι πραγματικά η κατάδια της γενιάς μου και των προηγούμενων. Να ρωτήσω τι ακριβώς ευελπιστείτε μέσα από αυτές τις εκλογές και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί έξω στην κοινωνία. Το μήνυμα είναι αυτό εκεί πάνω, ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την ανατροπή. Αντιστεκόμαστε. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι ακόμα και σε αυτούς τους οποίους ίσως δεν συμφωνούμε 100% και πάνω απ' όλα έχουμε αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πολύ, να σας ευχαριστώ.